λιμενικοί στον Πειραιά προχωρούν, οι αξιωματικοί λιμενικοί προχωρούν και ζητάνε παρέμβαση του εισαγγελέα. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας που είναι ο πολιτικός τους προϊστάμενος. Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω μία κίνηση των. Μπορείτε όμως να σχολιάσετε την αναγκαιότητα αυτά που επισημαίνουν. Ναι, αν πείτε μου. Λένε λοιπόν ότι είναι τεράστιο. Με ακούτε? Δεν έχω παρακολουθήσει όλη τη συζήτηση. Γι' αυτό η επισήμανση που κάνουν είναι ότι η κατάσταση στον Πειραιά έχει φτάσει στο απροχώρητο και μιλούν για τη ανεξέλεγκτη δράση ανθρώπων οι οποίοι παρασύρουν σε λάθος κατεύθυνση τους πρόσφυγες. Να σας πω, οπουδήποτε υπάρχει ένας προσφυγικός μεταναστευτικός πληθυσμός που είναι μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, αναπτύσσονται από δίπλα διάφορες συμπεριφορές. Υπάρχει η αλληλέγγυα συμπεριφορά, η συμπεριφορά της υποστήριξης. Υπάρχει και η στερόβουλη συμπεριφορά, είτε αυτή αφορά οικονομικό όφελος το οποίο κάποιος προσδοκά, π.χ. κάποιοι οι οποίοι μπορεί να αμείβονται με την ημέρα με το κεφάλι και να έχουν τέτοιου είδους νοοτροπία, και δεν εννοώ φυσικά τους αλληλέγγυους. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βλέπουν αυτούς τους προσφυγικούς πληθυσμούς ως πολιτική πελατεία ή ως όχημα επιδίωξης πολιτικών στόχων. Σε κάθε περίπτωση, και αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν το καλό και αυτοί οι οποίοι επιδιώκουν το κακό δημιουργούν ένα πρόβλημα στους ίδιους ανθρώπους αυτούς. Εμείς προσπαθούμε να επαναλαμβάνουμε σε όλους τους τόνους ότι οι ανοιχτές δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους είναι ασφαλείς, είναι δεκάδες φορές καλύτερα, η χειρότερη δομή του ελληνικού κράτους είναι δεκάδες φορές καλύτερη από τον Πειραιά και την Ιδωμένη, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν στον Πειραιά και στην Ιδωμένη στην πραγματικότητα πάει πίσω η οποιαδήποτε διαδικασία ασύλου και μετεγκατάστασης, και για αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να απομακρυνθούν από εκεί και να πάνε εκεί που το ελληνικό κράτος έχει τη δυνατότητα να τους φιλοξενήσει, να τους παράσει ασφάλεια, σύντηση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να πούμε με όλους τους τόνους. Είσαστε παρόντες, κύριε Κυρίτση, διότι αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι είσαστε απόντες από εκεί, από τους χώρους, από την Ιδωμένη και από τον Πειραιά. Λέω συγκεκριμένα, λοιπόν, είχαμε χθες την πρόεδρο της κοινότητας Ιδωμένης, η οποία έλεγε ότι εγώ είμαι κάθε μέρα, λέει, στην Ιδωμένη, εδώ είμαι, δεν υπάρχει το επίσημο κράτος που να έρχεται εδώ πέρα και να ενημερώνει τον κόσμο. Αυτή ήταν η καταγγελία της εχθές, ναι, εδώ από αυτή την εκπομπή. Ωραία. Πρώτα απ' όλα υποθέτω ότι η πρόεδρος της Ιδωμένης ως πρόεδρος Δήμου προφανώς είναι και αυτή το ελληνικό κράτος. Άρα μου κάνει εντύπωση να αυτοεξαιρείται. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά εμπροκειμένο είναι το κλιμάκιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, είναι το κλιμάκιο του ΚΕΛΤΝΟ, είναι η αστυνομία, είναι χίλιοι δύο άνθρωποι, είναι περιφέρεια. Είναι το λιμενικό στα λιμάνια, ναι. Το λιμενικό στα λιμάνια κτλ. Το θέμα δεν είναι η φυσική παρουσία του κράτους μόνο, για να έχουμε να λέμε «Α, εκεί παρόντες είμαστε, άρα ανοίγουμε τα σχήρας μας». Το ζήτημα είναι να έχουμε μια αποτελεσματικότητα. Αυτή τη μάχη της αποτελεσματικότητας δίνουμε, ναι, προκειμένου να πείσουμε τον κόσμο. Κύριε Κυρίτση, υπάρχει ένα σκληρό ερώτημα με το οποίο πρέπει να αναμετρηθούμε για να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους και να το δούμε καθαρά. Ο πρόσφυγας έρχεται αντιμέτωπος με δύο προτάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από τη μια μεριά αυτούς που περιγράψατε, με καλούς ή κακούς σκοπούς, και από την άλλη την επίσημη έκφραση από το κράτος. Μοιάζει να επιλέγει όμως ανάμεσα στις δύο. Μοιάζει να επιλέγει. Και επιλέγει με τι κριτήριο? Αυτόν που βρέθηκε κοντά του όλο αυτό το διάστημα, τον πιστεύει περισσότερο? Αυτό δεν συνεπάγεται, δεν σας ανησυχεί? Νομίζω το βασικό κριτήριο δεν είναι αυτός που βρίσκεται μπροστά του όλο αυτό. Όχι μπροστά του, κοντά του όλο αυτό το διάστημα. Ναι, ναι, κοντά του όλο αυτό το διάστημα, διότι κοντά του όλο αυτό το διάστημα βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι λένε και τα μεν και τα δε. Αυτό. Νομίζω ότι αναπτύσσεται μία επίσης κατανοητή για ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πίεση νοοτροπία του, ότι εντάξει, εδώ λίγο συνηθίσαμε, είμαστε λίγο ασφαλείς, είναι ο φόβος του αγνώστου, και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε.
Μάλιστα, κύριε Κυρίτση, επειδή σας βγάλαμε από μία σύσκεψη και ήσασταν προγραμματισμένος να είστε εδώ στο στούντιο και δεν ήρθατε εξαιτίας αυτού του λόγου, σε αυτή τη σύσκεψη συζητάτε κάτι το οποίο μπορούμε να ανακοινώσουμε τώρα και έχει να κάνει με το... Καλά, το ένα πράγμα το οποίο μπορώ να πω είναι ότι χτες είχαμε πολύ χαμηλές ροές από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, μόλις 66 άτομα, αυτό το θεωρούμε θετικό. Θέλουμε να πούμε επίσης ότι σήμερα κάποια στιγμή θα επιχειρηθεί σε εθελοντική βάση από την Λέρο μεταφορά οικογενειών, από την Χίο μεταφορά σε εθελοντική βάση οικογενειών με παιδιά στη Λέρο, προκειμένου να αποφορτιστεί η κατάσταση στη Χίο, να μην είναι οι άνθρωποι ένας πάνω στον άλλον. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θα επιχειρηθεί σήμερα. Υπάρχει οργανωμένη δομή εκεί, στη Λέρο. Έχουμε βρει το χώρο. Έχετε έρθει σε συνεννόηση με τους δημάρχους. Ναι. Στη Λέρο υπάρχει το πρώην hot spot, το Μάλιστα. οποίο είναι πρακτικά άδειο. Άρα λοιπόν θα μεταφερθούν εκεί. Είναι μια εγκατάσταση η οποία μπορεί να φιλοξενήσει ανθρώπους με πολύ καλύτερους όρους από αυτούς οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στη Χίο. Δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς, το ίδιο ακριβώς καθεστώς είναι. Είναι απλώς μια διευθέτηση φιλοξενίας. Δηλαδή. Είναι πολύ πιο, ναι. Δύο πολύ ακόμα, πιο εύκολο. Ναι. Δύο ακόμα θέματα. Το θέμα των επανεισδοχών, όπως λέμε πια. Πόσο προχωράει, πού βρισκόμαστε. Και το δεύτερο είναι αν έχουν έρθει τέλος πάντων αυτή η περίφημη τεχνική βοήθεια από τους Ευρωπαίους, σε ό,τι αφορά το άσυλο κλπ. Όταν λέτε τεχνική βοήθεια, εννοείται. Εννοώ ανθρώπους. Όχι μόνο, ναι. Και υλικοτεχνική, αλλά και άνθρωποι. Ναι, λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, αυτή η προφορά είναι σε αρκετά καλό σημείο. Σε ό,τι αφορά τους ειδικούς του ασύλου από την ΕΑΣΟ και τους διερμηνείς, έχουν έρθει κάποιοι, έχει γίνει μια εκπαίδευση εδώ στην Αθήνα, αύριο αναπτύσσονται στα νησιά. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ικανοποιητικός ο ρυθμός με τον οποίο έρχεται, γιατί ο ρυθμός απορρόφησης και τοποθέτησης που έχουμε και εμείς για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και δυνατότητες. Αυτό κατά τη γνώμη μας προχωράει αρκετά καλά, ικανοποιητικά θα έλεγα. Μάλιστα. Τι θα γίνει σε ό,τι αφορά με την μεταφορά ανθρώπων στην Τουρκία. Ενδεχομένως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να υπάρξει μεταφορά. Εμάς μας ενδιαφέρουν δύο πράγματα, η τήρηση της συμφωνίας και η τήρηση των δικαιωμάτων. Και επειδή είναι μια περίπλοκη διαδικασία το πώς συγκροτούνται οι λίστες των ανθρώπων που θα μεταφερθούν στην Τουρκία, εγκρίνονται, αναθεωρούνται με οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή δηλώσει ότι έχει την πρόθεση να ζητήσει άσυλο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια λεπτή και περίπλοκη διαδικασία. Δεν θέλουμε να γίνονται λάθη και να στέλνουμε ανθρώπους στην Τουρκία. Έχουν γίνει λάθη στην πρώτη αυτή προσπάθεια. Η εικόνα την οποία έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι ότι οι πρώτες μέρες λειτουργίας του συστήματος πήγαν καλά. Μάλιστα. Εψιλον 3, τι θα γίνει, θα μετακινηθούν από την Εψιλον 3, θα πάνε στην Εψιλον 1. Υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει διορία, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για το τι θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια διορία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι μια διαδικασία με δύο τρόπους. Η μία είναι η μετεγκατάσταση ανθρώπων από εκεί σε άλλες δομές φιλοξενίας, αυτό το οποίο λέγατε και εσείς προηγουμένως, το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε επικοινωνιακά. Υπάρχει ένα δεύτερο θέμα εσωτερικής διευθέτησης μέσα στο λιμάνι του Πειραιά το ίδιο, προκειμένου ο κόσμος που είναι εκεί να μην κινδυνεύει από διέλευση αυτοκινήτων κτλ. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργος Καριωτάκης.